Θέλουμε ένα σχολείο δημιουργικό και αυτόνομο που θα εξασφαλίζει συνθήκες ισότητας και θα στηρίζει τα πιο αδύναμα παιδιά. Με ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των καιρών και υποδομές αξιοπρεπείς και σύγχρονες. Υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του το πρωί στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου. Ως Νέα Δημοκρατία, είναι δέσμευσή μας να στεθούμε κοντά στο δημόσιο σχολείο. Όσες ελλείψεις και αν έχουν τα σχολεία μας, που έχουν δυστυχώς ελλείψεις, η μεγάλη διαφορά γίνεται από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Καλούς διευθυντές, καλούς δασκάλους, με μεράκι, με πάθος για τη δουλειά τους, όπως συνάντησα σήμερα εδώ πέρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Αυτούς έχουμε υποχρεώσει να στηρίξουμε πάνω απ' όλα, να τους επιμορφώσουμε, να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, διότι αυτοί, όπως και οι γονείς, γνωρίζουν καλύτερα ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα των σχολείων. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχηθώ σε όλες και σε όλους τους γονείς, τους δασκάλους, τα στελέχη της εκπαίδευσης, τα παιδιά, να έχουμε μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Και μακάρι πραγματικά να μπορέσουμε να βρούμε τη δυνατότητα να δούμε τα προβλήματα της παιδείας μέσα από μια άλλη οπτική γωνία, να σχεδιάσουμε την παιδεία με όρους μέλλοντος και μακριά από αποστεωμένες λογικές του παρελθόντος που δεν μας οδήγησαν πουθενά. Για μένα προσωπικά η παιδεία, όπως είχα την ευκαιρία να πω, δεν είναι απλά μια πολιτική προτεραιότητα. Είναι απαραίτητη συνθήκη επιβίωσης του έθνους σε έναν κόσμο που αλλάζει με δραματική ταχύτητα και γι' αυτό θα εξακολουθούμε να εξειδικεύουμε τις προτάσεις μας για όλες τις βαθμίδες της παιδείας, πάντα όμως σε συνεργασία, σε συνεννόηση, σε ανοιχτό διάλογο με αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα. Και αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι οι διευθυντές, είναι τα στελέχη της εκπαίδευσης και φυσικά και οι γονείς. Και την ίδια στιγμή που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ένα δημιουργικό και αυτόνομο σχολείο που θα στηρίζει τα αδύναμα παιδιά, γεννιούνται ερωτηματικά σχετικά με το ποιος θα στηρίξει τους αδύναμους οικονομικά γονείς που δεν μπορούν να πληρώσουν το σχολικό βιβλίο Αγγλικών, ένα μάθημα το οποίο ανήκει στα επιλεγόμενα και όχι στα υποχρεωτικά μαθήματα των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών. Στο Λύκειο, το μάθημα των Αγγλικών στα γενικά λύκεια είναι επιλογής, οπότε δεν προβλέπεται. Βέβαια, οι καλοί συνάδελφοι φροντίζουν να κάνουν μαζικές παραγγελίες μέσω των εκδοτικών οίκων, ώστε να πετυχαίνουν πολύ καλές τιμές. Αυτό όμως βέβαια δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη και το έχουμε επισημάνει και στο Υπουργείο, το οποίο το είδε με θετική ματιά, να υπάρξουν βιβλία ξενόγλωσσα και στο Λύκειο. Το φροντίζουν αυτό ο Σύλλογος Γονέων. Τα σχολεία έχουν, ακούστε με, χωρίς να γίνεται μεγάλος λόγος και να φωνάζουμε δυνατά, τα σχολεία γνωρίζουν και φροντίζουν τέτοιες περιπτώσεις οι ίδιοι οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών και οι σύλλογοι των γονέων. Τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο ξεκάθαρα στο μάθημα των θρησκευτικών, ένα μάθημα το οποίο έχει βρεθεί ούκο λίγες φορές στο επίκεντρο. Και ο νόμος, ο οποίος λέει ότι απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών οι ετερόδοξοι και οι αλλόθρησκοι. Οι άθεοι, εφόσον το δηλώσουν υπευθύνως αυτό. Τότε δεν υπάρχει περίπτωση να. Για τους ετερόδοξους και για τους αλλόθρησκους είναι προφανές ότι συμβαίνει αυτό. Το δηλώνουν και δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, είχε παρατηρηθεί και πριν από μερικά χρόνια για το μάθημα, για άλλα μαθήματα, ξέρω, της ιστορίας ή για κάποια. Φυσικά δεν μπορεί να γίνει δεκτή αυτή η διαδικασία, διότι τα πάντα προβλέπονται από τον νόμο. Να είστε